Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτόν τον ενιαίο χαρακτήρα του συστήματος προσχολικής αγωγής. Να αναλογιστούμε ότι μια σειρά επιστημονικές εκθέσεις που κακά τα ψέματα δεν εμφορούνται και από τον διαλεκτικό υλισμό. Αναγνωρίζουν αυτή την αναγκαιότητα, αλλά κυριολεκτικά πουθενά στον κόσμο δεν εκφράζεται αυτό στην εκπαιδευτική πολιτική. Απ' τη μία φύλαξη και φροντίδα και απ' την άλλη εκπαίδευση. Αυτό είναι το βασικό μοτίβο στον καπιταλισμό. Λες και η ανάγκη για επιστημονική παιδαγωγική παρέμβαση ξεκινάει ξαφνικά μετά τα 3 ή τα 4 χρόνια. Αυτή λοιπόν την απόλυτη διάκριση μεταξύ των δομών προσχολικής αγωγής που δεν έχει επιστημονική βάση την αντιμετωπίζουμε στην πρόταση του κόμματος. Αξιοποιούμε δηλαδή τη σοσιαλιστική πείρα που ενιαία αντιμετώπισε αυτές τις δομές ενοποιώντας με την έννοια της αγωγής τα στοιχεία της φροντίδας και πρόνοιας αλλά και της εκπαίδευσης με προσαρμοσμένο περιεχόμενο φυσικά ανάλογα με την ηλικία. Η εκπαιδευτική πολιτική δηλαδή αξιοποιεί τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της κατακτής των επιστημών και της παιδαγωγικής, δίνει έτσι ουσιαστική και προοδευτική απάντηση στην ανάγκη η συνολική διαδικασία της παιδαγώγησης να είναι με ευθύνη του κράτους, χωρίς διαχωρισμούς και διαφοροποιήσεις, να είναι ποιοτική και για όλους. Ταυτόχρονα, είναι ευθύνη της κοινωνίας και του οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης και αγωγής να συμβάλλει, εκφράζοντας φυσικά τις αξίες μιας νέας κοινωνίας, ώστε να γίνουν συνήθεια και τρόπο ζωής η συλλογικότητα, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια. Με λίγα λόγια, η πρόταση του ΚΚΕ βλέπει την ευθύνη και την υποχρέωση του εργατικού κράτους να δίνει σε κάθε παιδί με οργανωμένο και καθολικό τρόπο κάθε τι αληθινό, όμορφο και χρήσιμο έχει δημιουργήσει η κοινωνία στο πέρασμά της. Αξίζει, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, να σκεφτούμε και μια άλλη όμως σημαντική πλευρά της πρότασής μας. Στον καπιταλισμό, η ευθύνη για το παιδί μετατοπίζεται στην οικογένεια. Λόγια παχιά για τη θέση της γυναίκας ακούγονται, αλλά στην πράξη μια νέα μάνα έχει να λύσει τόσα και τόσα προβλήματα, να τα βγάλει πέρα με πολλαπλά καθήκοντα. Υποκριτικά ακούγονται όλα αυτά, περί συνδυασμού του ρόλου της μάνας, της εργαζόμενης, της συζύγου, της καριέρας και όλα αυτά. Φυσικά, όταν έχουμε να εντοπίσουμε τις αιτίες για προβλήματα συμπεριφοράς, για δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών, η εύκολη λύση, η ευθύνη της οικογένειας, τι άλλο. Με αυτή την υποκρισία λοιπόν, με αυτό το άναρχο και κερδοφόρο πνεύμα του καπιταλισμού, είναι ανάγκη να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα. Βασικό χαρακτηριστικό της αντίληψής μας λοιπόν είναι ότι μετατρέπει σχεδιασμένα την υπόθεση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών αυτής της ηλικίας σε υπόθεση όλης της κοινωνίας και όχι απλά στενά της οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνεται η γυναίκα και η οικογένεια από την αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών. Έτσι όμως ουσιαστικοποιείται και αναβαθμίζεται και η ευθύνη της οικογένειας απέναντι στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα αυτό, πατώντας και στην καθημερινή μας πείρα. Τι χρόνο, αλλά και τι γνώσεις διαθέτει ο γονιός σήμερα για να ασχοληθεί ουσιαστικά με το παιδί του. Όταν τρέχει λαχανιασμένος από το πρωί ως το βράδυ, όταν για να προσεγγίσει με γνώση το παιδί του, αναγκάζεται κατά βάση να τσαλαβουτάει στο ίντερνετ, να τσιμπολογάει πληροφορίες που φυσικά δεν είναι δεδομένο ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά και να είναι, πρέπει αυτός να τις ταιριάξει με τη δική του, εντελώς ατομική και προσωποποιημένη περίπτωση. Και μετά από όλα αυτά, έρχονται υποκριτικά και του λένε «Σημασία έχει ο ποιοτικός χρόνος, ανεξάρτητα από το πόσος είναι». Μα πώς μπορώ να έχω ποιοτικό χρόνο όταν πρέπει να στριμώξω τα πάντα σε κάποιες ώρες? Πώς μπορεί να είναι ποιοτικός ένας στριμωγμένος, άρα αγχωτικός χρόνος? Άρα λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η θέση του ΚΚΕ για τη σημασία της κοινωνίας, για την ανατροφή των παιδιών, δεν μειώνει τη σημασία ούτε της γονικής ευθύνης, ούτε της στοργικής σχέσης γονιού-παιδιού. Απεναντίας, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική και ποιοτική ενασχόληση του γονέα με το παιδί του. Σε αυτή την κατεύθυνση, το εργατικό κράτος δημιουργεί μια σειρά σύγχρονες, εξειδικευμένες δομές εντός και εκτός της προσχολικής δομής για την αξιοποίηση του μη εργάσιμου ελεύθερου χρόνου των γονιών και των παιδιών τους
με καθολικά δωρεάν πρόσβαση σε αυτές. Επίσης δημιουργούνται μια σειρά επιστημονικές δομές στήριξης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης των γονιών για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, για να μπορούν δηλαδή οι γονείς να παίρνουν υπεύθυνες επιστημονικές απαντήσεις για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί, να μην αφήνεται αυτή η ανάγκη στην τύχη, όπως συμβαίνει σήμερα στον καπιταλισμό. Με λίγα λόγια, η σοσιαλιστική κοινωνία θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της την ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού, και αυτό ξεκινά από τη γέννησή του και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, και αφορά και τη γνωστική πλευρά και τη συναισθηματική, αλλά και την βουλητική και τη σωματική. Σε αυτές τις δομές προσχολικής αγωγής που οικοδομεί η σοσιαλιστική κοινωνία, κάθε παιδί έως 6 ετών έχει θέση χωρίς κανέναν αποκλεισμό, γιατί η φίτηση των παιδιών στις δομές αυτές δεν έχει να κάνει με τη δυνατότητα που έχουν οι οικογένειες να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι τους. Δεν είναι δηλαδή λύση ανάγκης, αλλά προσδιορίζεται με βάση τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει και για το παιδί και για την οικογένεια, αλλά και συνολικότερα για την κοινωνία. Και όπως καταλαβαίνετε, το εργατικό κράτος οργανώνει τις δομές της προσχολικής αγωγής, διασφαλίζοντας ουσιαστικά, και όχι στα λόγια, όχι υποκριτικά, το δικαίωμα στη μητρότητα με κάθε επιστημονικό μέσο, με την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση της εγγύου, την ανάλογη διάρκεια της γονικής άδειας, ώστε να εκπληρώνεται με ουσιαστικό τρόπο η πιο άμεση σχέση του παιδιού με τη μητέρα στους πρώτους μήνες της ζωής του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρότασή μας σήμερα απευθύνεται κυριολεκτικά σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Ασχολούνται με αυτό προφανώς και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, το παιδαγωγικό προσωπικό σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, το ίδιο το μέλλον της. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που έχει σημαντική σημασία, κρίσιμη σημασία, και είναι αντικείμενο και πολιτικής και ιδεολογικής διαπάλης. Εκ των πραγμάτων, η επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που υπάρχουν στις δομές προσχολικής αγωγής σήμερα απαιτεί σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, με τη χρόνια υποχρηματοδότηση, με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλό είναι να τις θυμίζουμε, γιατί αποτελούν κριτήριο ψήφου και τις ερχόμενες ευρωεκλογές, που βασικό κίνητρό τους έχουν την ένταξη της γυναίκας στην παραγωγή, που είναι αντικειμενικό και προοδευτικό στοιχείο, όμως τον καπιταλισμό συνθλίβεται κυριολεκτικά στις μιλόπετρες της κερδοφορίας, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπάρχει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της παιδαγωγικής πράξης για όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά στις μεγάλες εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας, απευθυνόμαστε θαρετά στην εργατική λαϊκή οικογένεια που ασφικτιά από μια ζωή γεμάτη υποχρεώσεις, από το σπαράλιασμα της οικογενειακής και προσωπικής ζωής. Παρόλες τις δυσκολίες της ζωής, βλέπουμε τα παιδιά μας και σκεφτόμαστε το αύριο. Κάνουμε όνειρα μαζί τους, μοιραζόμαστε την αγωνία να τους προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο, να τους δώσουμε εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βάζουν υψηλούς στόχους και να τους κατακτάνε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να βρουν μια δουλειά στο αντικείμενό τους. Κι όμως, εμείς και τα παιδιά μας βρίσκουμε τείχο και εμπόδια. Η ουσιαστική γνώση δίνεται με το σταγονόμετρο και τα παιδιά μας είναι χαμένα στα ψέματα του ίντερνετ, ενώ τα σχολικά βιβλία μπερδεύουν και πολλές φορές δεν βοηθούν. Η μόρφωση γίνεται εμπόρευμα και μας κοιτάει ακόμα περισσότερο στην τσέπη. Και όταν με χαρά βλέπουμε τα παιδιά μας να παίρνουν πτυχίο, ακούμε τις κυβερνήσεις να τους λένε: δεν είναι αρκετό. Να βάλουν το πτυχίο σε κορνίζα. Τους καλούμε να σκεφτούν τον κόσμο, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Αν είναι ανάμεσα σε αυτούς που μετρούν κάθε Σεπτέμβρη τι τους παίρνει και τι δεν τους παίρνει για να ασχοληθούν τα παιδιά τους, αν χαίρονται αλλά και αγχώνονται με το άκουσμα μιας ακόμα εκδρομής στο σχολείο, αν τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα παιδιά τους για τις αναγκαίες δραστηριότητες, που και αυτές όμως είναι εκτός σχολείου και επιπληρωμή, αν αγανακτούν με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθαριστριών και άλλου προσωπικού στα σχολεία, και με το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν άσχετα μαθήματα από αυτό που σπούδασαν, αν θυμώνουν που τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν στήριξη
Η έγκαιρη διάγνωση βρίσκεται στον αέρα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση, δίνει 45 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα χρήματα για τις απαραίτητες συνεδρίες. Αν νιώθουν ότι τους κορυδεύει η κυβέρνηση που όπως και χωρίς ούτε ένα ευρώ περισσότερο στηβάζει τα προνήπια στα νηπιαγωγεία, αν αγχώνονται με το νέο εξεταστικό στο Λύκειο που το κάνει πιο σκληρό, ανταγωνιστικό και γεμίζει άγχος τους εφήβους για το οποίο μόνο τα φροντιστήρια πανηγυρίζουν, αν δεν ανέχονται την νομιμοποίηση της μαστούρας από την κυβέρνηση, τη διαφήμιση για ζελεδάκια κάναβης για μικρά παιδιά στην εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τους καλούμε να σκεφτούν τι μήνυμα θα στείλουν με την ψήφο τους. Αυτό που κρίνεται στις εκλογές αυτές είναι αν θα συνεχίσουμε στα ίδια, αν θα δώσουμε άφεση αμαρτιών σε αυτούς που μας έφεραν ως εδώ, αν θα πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία «προχώρα» σε ακόμα χειρότερα μέτρα, ή αν θα πούμε το μεγάλο «όχι» που σημαίνει «ναι» στις ανάγκες μας. Ναι στις ανάγκες μας, ναι για να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίησή τους, γιατί τίποτα από αυτά που έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε δεν είναι πολυτέλεια. Για όλα αυτά, ναι, δυνατό κουκουέ παντού. Ευχαριστώ.